Έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι εργαζόμενοι όλων των μονάδων του ΙΓΜΕ, ζητώντας από τον Υπουργό Γιώργο Παπακοσταντίνου μια συνάντηση τόσο για να ενημερωθούν αναφορικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τις περιφερειακές μονάδες του ΙΓΜΕ, όσο και για να το εκθέσουν και τις δικές τους απόψεις και κυρίως το αίτημά τους να μην απολυθεί ούτε ένας από τους εργαζόμενους. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή δεν έγινε, με το Συνδικάτο των Εργαζομένων να υποστηρίζει πως σε μια ενδεχόμενη συρρήκνωση του ΙΓΜΕ οι ίδιοι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο το οποίο τους έχει αναθέσει η ίδια η κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, το Ινστιτούτο μας έχει 6 παραρτήματα στην επαρχία, μεταξύ των οποίων και στην Ξάνθη. Είναι μια βασική περιφερειακή μονάδα, η μονάδα της Ξάνθης. Και επειδή τα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνουν στα πλαίσια της εργασιακής εφεδρείας ουσιαστικά περαιτέρω συρρήκνωση και του Ινστιτούτου, μείωση του προσωπικού του κατά 50% και κλείσιμο των περιφερειακών μονάδων, θεωρούμε ότι ουσιαστικά το διαλύουν το ΙΓΜΕ. Γιατί πλέον το ΙΓΜΕ δεν θα μπορεί να υλοποιήσει το έργο το οποίο η ίδια η κυβέρνηση του έχει αναθέσει μέσω του Υπουργείου. Για την ώρα, κυρία Χάγιου, ποιες είναι οι απαντήσεις που παίρνετε από το Υπουργείο? Σας δέχτηκαν, μιλήσατε? Όχι, δεν μας δέχτηκαν. Προφανώς δεν έχουν να μας πούνε. Εμείς είχαμε απορρίψει αυτή την πρόταση του κυρίου Παπακοσταντίνου. Του είπαμε το αυτό ακριβώς, ότι είναι διάλυση. Δεν δεχόμαστε να απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος από το ΙΓΜΕ. Και γι' αυτό δεν μας δέχτηκε, παρόλο που έχουμε από την περασμένη Παρασκευή που ζητάμε να μας ενημερώσει για τα σχέδια για το ΙΓΜΕ. Κλείνοντας, η κυρία Χάγιου ξεκαθάρισε ότι στις προθέσεις τους είναι να παραμείνουν εκεί μέχρι τελικά να τους δεχτεί ο Υπουργός. Ενώ, όπως τόνισε η ίδια, θα δοθεί σκληρή μάχη ώστε να μην απολυθεί ούτε ένας από τους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ.